Δεν προλαβαίνουν πλέον οι υπάλληλοι των πρατηρίων να αλλάζουν τις τιμές των καυσίμων από τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου ξεκίνησαν να κατρακυλούν καθημερινά λόγω του κορονοϊού. Σε αυτό το πρατήριο, η τιμή της αμόλυβδης από το 1,56 ευρώ το λίτρο μειώθηκε στο 1,52 ευρώ. Αφού είναι ανεξέλεκτα όλα. Ο καθένας πουλάει ό,τι θέλει. Το αργό που βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση από 50,3 δολάρια το βαρέλι στις 25 Φεβρουαρίου έπεσε στα 45,5 δολάρια την Παρασκευή, μια μείωση της τάξης του 9,5%. Όμως η μέση τιμή της αμόλυβδης που ήταν στο 1 ευρώ και 618 σέντς το λίτρο στις 25 Φεβρουαρίου μειώθηκε κατά 2,6% στο 1 ευρώ και 576 σέντς ανά λίτρο, σύμφωνα με την τελευταία τιμοληψία. Έχει πέσει κάτω τα 50 δολάρια, αλλά δυστυχώς εδώ στη χώρα μας είναι οι φόροι οι μεγάλοι και όχι το. Και αν δεν πέσουν οι φόροι, το καύσιμα μοιραία δεν ανταποκρίνεται η πτώση έξω με την πραγματικότητα στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά πως η μείωση της διεθνής τιμής του Brent έχει φέρει μειώσεις στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα κατά 10%. Και εκτιμά επίσης πως θα συνεχίσουν να μειώνονται οι τιμές στην Αντλία όσο η τιμή του Brent κυμαίνεται κάτω από τα 50 δολάρια το βαρέλι. Περιμένουμε, θα έλεγα, από το τέλος αυτής της εβδομάδας να αρχίσει μια σταδιακή μείωση και της τιμής στο πρατήριο, ανάλογη των διεθνών τιμών του πετρελαίου και στο μέτρο που αυτή θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Κάτι άλλο, κάποια πράγματα κρύβονται από πίσω, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Οι βενζινοπόλες υποστηρίζουν πως οι διεθνείς τιμές του αργού επηρεάζουν τις τιμές στο δηληστήριο και όχι τους φόρους που επιβάλλονται στα καύσιμα. Γι' αυτό και οι μειώσεις στην Αντλία δεν ακολουθούν με τον ίδιο ρυθμό. Μάλιστα, έχουμε όμως και σημερινή εξέλιξη, γιατί έχουμε κάθετη πτώση στην τιμή του πετρελαίου. Είναι ως απόρρια του κορονοϊού, αλλά είναι κόντρα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας. Mm-hmm. Ο ΟΠΕΚ, ο Οργανισμός των Χωρών Παράγων Πετρελαίου, ζήτησε να μειωθεί η παραγωγή για να στηριχτούν οι τιμές. Η Μόσχα, ο κύριος Πούτιν, είπε όχι, να μην γίνει. Και απαντά η Σαουδική Αραβία με αύξηση παραγωγής και με έκπτωση σημαντική στο πετρέλαιο που θα πουλάει στην Κίνα λόγω της κρίσης της πτώσης της οικονομίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τιμή να πέφτει κατά 30% σήμερα. Είναι η μεγαλύτερη πτώση από την επέμβαση των Αμερικανών στον κόλπο το 1991. Πέφτει κατά 12 δολάρια, περίπου στα 28 δολάρια είναι αυτή τη στιγμή η τιμή. Έχει μια θετική εξέλιξη. Τις επόμενες 8-10 μέρες για τους καταναλωτές πιθανώς να δούμε πολύ μεγάλη πτώση εφόσον διατηρηθούν αυτές οι τιμές και στην Αντλία.